Ο στόχος φαντάζομαι ότι είναι η παραμονή και όσο και αν είναι δύσκολο, νομίζω πως δεν είναι ανέφικτο. Ο στόχος είναι η παραμονή σίγουρα. Πιστεύω ότι με τα παιχνίδια θα ζεσταθούν τα παιδιά, θα καταλάβουν τι εστί η κατηγορία και θα κάνουμε τις μερικές νίκες που θέλουμε ώστε να μπούμε στα play-out, να γλιτώσουμε δηλαδή τον απευθείας υποβιβασμό και να διεκδικήσουμε στα play-out την παραμονή μας, στηριζόμενοι στη δουλειά και στην βελτίωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Οι εμπειρίες πάντως για τα παιδιά του Εργοτέλη, για τα παιδιά της ομάδας είναι πολύ σημαντικές. Οι παραστάσεις, καθώς το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ πιο υψηλό από τις ΕΚΑΣΚ. Αυτό δεν το ζητώ. Πέρσι δεν είχαμε καθόλου ανταγωνισμό. Τώρα ίσως αυτό το πληρώνουμε, γιατί αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που τα λάθη πληρώνονται. Ενώ πέρσι, όταν κάναμε ένα λάθος, ήταν και τι έγινε. Θα κερδίσουμε και πάλι. Αλλά φέτος τα λάθη τακτικής που κάνουμε, η έλλειψη συγκέντρωσης, οι λεπτομέρειες στην τακτική κυρίως, κάνουν τη διαφορά. Και κάτι τελευταίο, φέτος έχετε και για πρώτη φορά το πρώτο ξένο στην ιστορία του Εργοτέλη. Νομίζω ένα παιδί που έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά την ομάδα και περιμένεται ακόμα περισσότερα από αυτόν. Ο Γκρίφιθ μας έδωσε ένα ύψος στην ομάδα που δεν είχαμε. Μας έχει δώσει μια ενέργεια, μας δίνει αρκετές λύσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο τραυματισμός τον πήγε πίσω τώρα. Έχουμε χάσει λίγο στο κομμάτι του δεσίματος με την ομάδα και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ομάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. I'm very excited to be here and very blessed. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι εδώ. Όταν μου έγινε η πρόταση από την ομάδα για να έρθω να παίξω τον Εργοτέλη, ενθουσιάστηκα και πιστεύω ότι με τη σκληρή δουλειά που δημιουργούμε μαζί με τον coach θα έρθουν οι νίκες που χρειαζόμαστε. I couldn't say no, you know, so, yeah. Αναφέρει ότι όταν του έγινε η πρόταση και συζήτησε με τον ατζέντη του για το αν με το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα, ήταν κάτι που τον χαροποίησε, γιατί πραγματικά χαίρεται από το γεγονός ότι υπάρχει τόσο ψηλό μπασκετικό επίπεδο στην Ελλάδα και η μπασκετική κουλτούρα είναι αρκετά ψηλά. That's the main reason. Λέει ότι ο κύριος Μαϊστρέλης, ο προπονητής μου, ο κόσμος Μαϊστρέλης, είχε κάποια συνεργασία στο παρελθόν με τον κύριο Βατέλη, που είναι ο ατζέντης, φίλος του ατζέντη του Τζέι, και έτσι προέκυψε η επαφή και έτσι δημιουργήθηκαν συνθήκες για να δημιουργηθεί αυτή η συνεργασία.